Λαύρος για την πολιτική της κυβέρνησης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και τους χειρισμούς στην υπόθεση του πολέμου της Ουκρανίας, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική αναφερόμενος στις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη με επίκεντρο την απόφαση αποστολής στρατιωτικού υλικού. Πολύ φοβάμαι ότι με την επιλογή Μητσοτάκη, τις πρώτες μέρες του πολέμου μάλιστα, όπως είπατε, όχι να αποστείλουμε βοήθεια ανθρωπιστική, αλλά να αποστείλουμε πολεμικό υλικό, επιθετικό πολεμικό υλικό, το οποίο ούτως ή άλλως δεν θα αλλάξει τους σχετισμούς της έκβασης του πολέμου στην Ουκρανία. Άρα έχει έναν ισχυρό συμβολισμό και μόνο αυτόν, ότι η Ελλάδα είναι μέρος της σύγκρουσης, μέρος της κρίσης. Μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξε διαφορετική πολιτική στο θέμα των κυρώσεων, αφού στην περίπτωση της Κύπρου η Τουρκία έμεινε ατιμόρυτη. Θα υπάρχει ένα κρίσιμο και κύριο ερώτημα, κύριε Σαχίνη, για την Ουκρανία που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ορθώς θα πω εγώ, γιατί δείχνουμε αλληλεγγύη, επειδή θα είναι κατεχόμενη μια περιοχή της, θα έχουμε κυρώσεις, αλλά για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Κύπρος, που εδώ και 48 χρόνια έχουμε παράνομη εισβολή και κατοχή, δεν θα συζητάμε κυρώσεις. Η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στην εκπομπή Αντιθέσεις και το Γιώργο Σαχίνη πήρε πανελλαδικές διαστάσεις, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για προσβολή των Ουκρανών και της κοινής γνώμης, αναφέροντας. Καλούμε τον κύριο Τσίπρα να ανασκευάσει τα όσα παράδεκτα είπε, να αντιληφθεί ότι η εξωτερική πολιτική και η διεθνής θέση της πατρίδας δεν προσφέρονται για φτηνή αντιπολίτευση και ότι τα λανθασμένα μηνύματα που εκπέμπει βλάπτουν τα εθνικά μας θέματα. Η απάντηση οδήγησε σε έναν πόλεμο δηλώσεων με το ΣΥΡΙΖΑ να απαντά σε αιχμηρό ύφος. Το θράσος του κυβερνητικού εκπροσώπου να αναπαράγει fake news ότι δήθεν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσέβαλε το δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό και εναντιώθηκε σε στοχευμένες κυρώσεις δεν μας ξαφνιάζει. Άλλωστε οι ανακοινώσεις του εμπεριέχουν συνήθως ψέματα και ανακρίβειες. Αυτό που μας ξαφνιάζει είναι το πόσο πολύ φαίνεται τελικά να ενοχλεί την κυβέρνηση που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συγκρίνει την κατεχόμενη Ουκρανία με την κατεχόμενη Κύπρο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανέλαβε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής που επιβαρύνει τους λογαριασμούς του ρεύματος είναι ρήτρα Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για αισχροκέρδεια. Αφήνει αλόβητο το μηχανισμό να κερδίζει 50, 60, 70, 80 ευρώ τη μεγαβατόρα και έρχεται και επιδοτεί μετά για να απαλύνει λίγο τον πόνο στον καταναλωτή, αφήνοντας αλόβητο αυτό το μηχανισμό. Αυτό λοιπόν είναι επιλογή, είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι ρήτρα Μητσοτάκη. Τέλος μίλησε για γαλάζια golden boys της κακιάς ώρας, σημειώνοντας ότι όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, ο καταναλωτής βλέπει τις αυξήσεις και βλέπει τις υπέρογγες αμοιβές των στελεχών της ΔΕΗ. Είχαμε 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και σε κλειστούς διαγωνισμούς. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι η δεξιά δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά.